Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι ο Γιάννη Ανδρέου και στο σημερινό βίντεο θα δούμε χρυσέ ευκαιρίε από το B-Swap για Yield Farming. Είναι ένα βίντεο το οποίο μου το ζητήσατε από το χθεσινό live και έτσι αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο. Μια θεωρώ ότι είναι σημαντικό διότι υπάρχουν πάρα πολύ καλε ευκαιρίε για παθητικό εισόδημα με τα δικά σα κρυπτονομίσματα, stable coins και κρυπτο λοιπόν, τα οποία λοιπόν μπορείτε να κερδίσετε παθητικό εισόδημα κάθε μέρα από αυτή εδώ την πλατφόρμα. Οπότε σήμερα θα είναι ανάλυση και ε, tutorial, δηλαδή θα, είναι, θα δείξω και τα βήματα στην πράξη με, τον, με τα οποία μπορείτε να κάνετε να προσθέσετε κεφάλαια μέσα στην πλατφόρμα BSWAP και να ε, παίρνετε αυτά το, τα ποσοστά που προσφέρει η πλατφόρμα. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε όλοι εξηγειωμένοι για το τι είναι το yield farming και πώ δουλεύει κτλ., έχω στο playlist, στο κανάλι λοιπόν, σε ένα playlist, έχω εδώ μια σειρά από βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε για το yield farming. Αλλά το τι ακριβώ σημαίνει, έχω εδώ ένα βίντεο που λέει τι είναι το DeFi Yield Farming θεωρία και πράξη. Όσοι λοιπόν νιώθουν ότι δεν έχουν καταλάβει ακριβώ τι σημαίνει αυτό, προτείνω να δείτε πρώτα αυτό το, το βίντεο και μετά το σημερινό για να έχετε κατανόηση. Αλλιώ δεν θα καταλαβαίνετε και για το τι πράγμα μιλάμε. Οπότε να δείτε αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε δει, και έχω φυσικά και άλλε επιλογέ για Yield Farming ε, μέσα σε αυτό το, το playlist που μπορείτε να δείτε ανα πάσα στιγμή. Τώρα, επίση στο κανάλι, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το yield farming μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να κάνετε σίγουρο ότι έχετε στήσει τουλάχιστον το MetaMask και ξέρετε πώς να διαχειριστείτε το MetaMask Wallet στο λογαριασμό σας διότι αν δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε yield farming οπότε ξεκινάμε με το MetaMask και να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο δεν θα αναφερθώ σε αυτό το, το βίντεο το MetaMask μιας και έχω κάνει ήδη άλλο ένα βίντεο οπότε σας σας, προτρέπουν να πάτε, σας δείχνω πού να πάτε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα, εάν δεν τα έχετε κάνει ακόμα. Έχω λοιπόν άλλο ένα βίντεο για το MetaMask πλήρης οδηγός ε, και εδώ δείχνω τα πάντα για τη διαχείριση του MetaMask. Και εφόσον λοιπόν έχετε δημιουργήσει MetaMask και έχετε και κατανοήσει για το τι σημαίνει το Yield Farming, τότε μπορείτε να δείτε τα επόμενα βήματα μέσα στη πλατφόρμα για να παίρνετε αυτά τα ποσοστά και να κερδίσετε παθητικό εισόδημα κάθε μέρα. Και γενικά θα βρείτε πολλές πληροφορίες στο κανάλι, πολλές αναλύσεις και τεχνικά θέματα λοιπόν για τα κρυπτονομίσματα. Έχω δημιουργήσει πάρα πολύ υλικό, δείτε τα με την ησυχία σας, κάντε και εγγραφή στο κανάλι όσοι επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις για τα κρυπτονομίσματα και tips και διάφορες στρατηγικές για πρακτικό εισόδημα τα οποία θα μοιράζουμε συνεχώς στα επόμενα βίντεο και στα επόμενα live. Κάντε λοιπόν εγγραφή και πατήστε και δίπλα στο καμπανάκι και μείνετε συντονισμένοι και στο Twitter μιας και ε, και εκεί συνεχώς για κρυπτονομίσματα. Τώρα, πώς ξεκινάμε στην πλατφόρμα. Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν πάμε στο biswap.org, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή το την πλατφόρμα ή ξεκινήστε με ένα link το οποίο έχω κάτω από αυτό το βίντεο και σας δίνει και ένα μικρό ποσοστό όταν ξεκινάτε στην αρχή στην πλατφόρμα και απλά ξεκινήστε από εκεί και κάντε connection το wallet. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν εφόσον έχουμε δημιουργήσει το το MetaMask Wallet και το έχουμε και σαν extension στο Google Chrome. Τότε λοιπόν απλά πατάμε εδώ Connect Wallet. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και με άλλες πλατφόρμες όπως το Trust Wallet, το Wallet Connect ή Binance Chain Wallet. Απλά προσωπικά χρησιμοποιώ το MetaMask και το κάνω μέσα από εδώ. Κάποιο άλλο φυσικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τα άλλα πορτοφόλια ε, και δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Τώρα, παίρνοντα λοιπόν εδώ, συνδεόμαστε και οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσω του MetaMask στην πλατφόρμα αυτή. Η πλατφόρμα αυτή είναι αποκεντρωμένη, decentralized. Έχω αναφερθεί έτσι και λέω σε αρκετά βίντεο και ε, τις, ημέρε τελευ... προηγούμενες ημέρες λοιπόν στο κανάλι οπότε δεν θα μπω σε πάρα πολλές πληροφορίες μέσα από αυτό εδώ για, τη το... συγκεκριμένη πλατφόρμα τα έχω, ανα... τα έχω καλύψει ήδη σε προηγούμενα βίντεο Απλά αυτό που θέλω να δούμε σήμερα είναι το farming. Ίσως να, να πλατιάζω λίγο αλλά θέλω να έχετε σφαιρική κατανόηση και να ξέρετε ακριβώς τι κάνουμε εδώ και τα βήματα και θα πρέπει να καλύψω κάποιες πληροφορίες διότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με όλες τις πληροφορίες αυτής της πλατφόρμας. Οπότε θέλω να καλύψω όλους. Τώρα, σε αυτό το σημείο λοιπόν στο farming έχουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ζευγάρια, μπορούμε να καταθέσουμε κρύπτο ουσιαστικά και έχουμε πάρα πολλά και διαφορετικά ζευγάρια στα οποία μπορούμε να συμμετέχουμε όπως το USDT και B-Swap, δηλαδή μπορούμε να, προστα... μπορούμε να καταθέσουμε το 50% σε stablecoin USDT και το άλλο 50% σε B-Swap και να έχουμε αυτό εδώ το ποσοστό το χρόνο. Το 256 μετά αν έχουμε Binance Coin για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε ή αν έχουμε και BSwap έχουμε αυτό το ποσοστό και έχουμε όπως σας είπα και στο χθεσινό live έχουμε και ποσοστά ακόμα και stable coins δηλαδή εδώ σε κάποιον, για, αυτό είναι ειδικό για κάποιον ο οποίος θέλει σταθερή επένδυση χωρίς ε, αυξομοιώσεις της αγοράς χωρίς να αισθάνεται το φόβο των αυξομοιώσεων της αγοράς αλλά να έχει αυτή τη σταθερότητα στις επενδύσεις του οπότε σκεφτείτε ότι κάποιος θα μπορούσε να καταθέσει ευρώ, δολάρια, οτιδήποτε στην πλατφόρμα Binance ή σε κάποια πλατφόρμα λοιπόν και να αγοράσει stablecoins USDT, USDC και να καταθέσει στην πλατφόρμα 50-50, δηλαδή κάποιος μπορεί να βάλει για παράδειγμα 50 500 δολάρια σε USDT και 500 δολάρια σε USDC και έτσι λοιπόν να τα καταθέσει στην πλατφόρμα και να παίρνει το χρόνο 23,82%. Και αυτό επειδή Κάνουμε το ποσοστό ε, σε ημερήσια βάση με την επανεπένδυση είναι και παραπάνω. Είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Αλλά έχουμε τουλάχιστον 23% και θεωρώ ότι και πιστεύω ότι θεωρείτε και εσείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό ε, σαν σταθερή επένδυση. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά άλλα κρυπτονομίσματα ε, που έχουμε στην πλατφόρμα αυτή. Έχουμε BitTorrent, έχουμε Wink, έχουμε είδαμε και πάνω, Ethereum, Bitcoin, έχουμε πάρα πολλές λοιπόν, επιλογές, Cake, Binance Coin. Και έχουμε και στο PancakeSwap Farming, το οποίο μπορούμε να κάνουμε, έχω κάνει ήδη βίντεο και έχω καλύψει, ε, αλλά για κάποια κρυπτονομίσματα και για αρκετά κρυπτονομίσματα δίνει καλύτερα ποσοστά εδώ. Οπότε, απλά κοιτάξτε και συγκρίνετε και αποφασίστε ε, πού σας συμφέρει να τα βάλετε. Εδώ, ας πούμε, για ADA και Binance Coin δίνει πάρα πολύ καλό ποσοστό, 43,57% τα 100% το χρόνο. Οπότε, τώρα πώ ξεκινάμε. Δα, αυτά μπορείτε να το δείτε και με την ησυχία σα. Και πάμε να δούμε τώρα πώ ξεκινάμε ε, εδώ να κάνουμε το farming. Αυτό που πρέπει να, ξεκινά, να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να κάνουμε σίγουρα ότι έχουμε το Binance Smart Chain εδώ πέρα. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο την στιγμή που πάμε να συνδεθούμε. Αν δεν το έχουμε κάνει, αν και το έχω καλύψει και στο βίντεο του Metamask, όταν συνδεόμαστε εδώ, προστίθεται. Μα το βγάζει σαν επιλογή και προστίθεται κατευθείαν στην πλατφόρμα στο μετά μας το Binance Smart Chain, οπότε από εδώ και πέρα μπορούμε μετά να προσθέσουμε και τα κρυπτονομίσματα τα οποία θέλουμε να διαχειριστούμε και να κάνουμε farming, με απλά λόγια. Και αρκετά λοιπόν με τη θεωρία, τώρα πάμε λίγο στην πράξη. Τώρα, ε, για το σκοπό του βίντεο αυτό θα επιλέξω να καταθέσω μέσα στην πλατφόρμα αυτή, να καταθέσω λοιπόν τι να κάνω ε, ε, Cardano και USDT. Τι, μια και έχω λοιπόν μερικά διαθέσιμα τώρα που μπορώ να τα βάλω, θα προσθέσω λοιπόν το ζευγάρι καντάνο Cardano... Συγγνώμη, BNB, Cardano BNB. Οπότε πρέπει να βάλω 50-50 εδώ σε αυτό το γιο, για να δουλέψει. Οπότε, τώρα τι πρέπει να κάνω, θα πρέπει να στείλω μια ποσότητα που να είναι αντίστοιχη με την αξία των 10 ε, Cardano σε BNB στη πλατφόρμα. Πρέπει να έχουμε, εντάξει, σα έχω μιλήσει ήδη βασικά την διαχείριση των μέτα μα, οπότε για να μην μπούμε σε, πολλές, ε, σε πολλά details και μέσα σε αυτό το βίντεο. Καταθέτω λοιπόν. Ε, κάποια BNB εδώ πέρα που είναι ίσια ποσότητα λοιπόν κοντά τουλάχιστον με το καντάνο και θα πρέπει να προσθέσω και καντάνο. Υπενθυμίζω αλλά δεν μπαίνω τώρα και πάλι σε σε πληροφορίες, σε αναλυτικές πληροφορίες σε το Metamask, απλά υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε το ανάλογο κρυπτονόμισμα εδώ πέρα το address στο Metamask για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα χρήματα τα coins μέσα στη πλατφόρμα οπότε λοιπόν πηγαίνουμε για παράδειγμα στο Binance Coin σε αυτό, αυτό είναι ήδη Binance Smart Chain το συνόμι το καντάνο και παίρνουμε λοιπόν τη διεύθυνση και την προσθέτουμε στο στο Metamask, οπότε προσθέτουμε αυτή εδώ τη διεύθυνση και θα πρέπει να στείλω τώρα στο μέτα μας, δηλαδή αν θέλω να κάνω farming εδώ πέρα θα πρέπει να στείλω στο μέτα μας, ξαναλέω μια ποσότητα σε, σε ADA και άλλη μια αντίστοιχη ποσότητα που θα είναι ίδιας αξίας και σε BNB. Okay. Οπότε στέλνω λοιπόν καταθέτω αυτά εδώ πέρα και μετά μπορώ να έρθω να κάνω farming στην πλατφόρμα. Εδώ, τώρα παίρνω τη διεύθυνση πάνω-πάνω λοιπόν, από το MetaMask στο δίκτυο του Binance Smart Chain. Θα πρέπει να κάνουμε σίγουρο ότι είναι αυτό, και ξαναπενθυμίζω, για να μην κάνετε κάποιο λάθο και χαθούν ε, χρήματα. Όταν λοιπόν ε, ε, δουλεύουμε το δίκτυο του Binance Smart Chain, θα πρέπει να κάνουμε σίγουρο ότι έχουμε αυτό εδώ σαν επιλογή για να πάρουμε και εδώ την διεύθυνση και να κάνουμε λοιπόν την ανάληψη. Οπότε πάω στο Binance, μια και έχω μερικά καρντανάκια εδώ διαθέσιμα που έγιναν ε, unstaked, βγήκαν από το staking και θα βάλω, ας βάλω 9 για να αφήσω στρογγυλά μέσα ε, τα 500 okay. και κάνω λοιπόν withdraw και okay, λοιπόν σε αυτό το σημείο τώρα έχω κάνει ε, ανάληψη και ADA και BNB. Τα έχω μεταφέρει λοιπόν στο MetaMask έτσι ώστε να κάνω το farming. Ένα πόσο λοιπόν το οποίο θα το βάλω και για το σκοπό το βίντεο, αλλά και να σας δείξω ακριβώς πώς ε, γίνεται το farming. Και τώρα μπορώ να πάω στην πλατφόρμα πλέον ε, το PSWAP και να κάνω farming. Τώρα, πηγαίνοντας λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, στο farming μέσα στην πλατφόρμα, Πηγαίνουμε κάτω-κάτω, επιλέγουμε βασικά το κρυπτονόμισμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε farming, αλλά εγώ θα πάω τώρα να επιλέξω το, ε, το ADA με το BNB και πρέπει να πατήσω εδώ πέρα Enable Farming και Get LP. Ας πατήσουμε πρώτα αυτό, την ενεργοποίηση του farming, αλλά θα πρέπει να πάρω και LP. Τι σημαίνει LP? Liquidity Provider, Liquidity Providing, κάπως έτσι βγαίνει η λέξη. Σημαίνει λοιπόν ότι βάζεις 50-50% το ποσό και αυτό έγινε Confirm το ποσό λοιπόν για να κάνεις και κάνεις έτσι το ε, Farming δηλαδή 50% της αξίας συνολικά σε ADA και άλλο 50% σε Binance Coin δηλαδή της ίδιας της αξίας με, με νέα ADA και ε, σε αυτό λοιπόν μας λέει εδώ δηλαδή άμα επιλέξω max το από κάτω ε, λέει ότι είναι τόσο σε BNB επειδή έχω παραπάνω BNB αν επέλεγα max θα μας έλεγε ότι χρειάζεσαι τόσα ADA για να είναι ίσια η αξία Δηλαδή πρέπει να είναι 50-50 έτσι για να μην μπερδευτείτε η αξία. Τώρα θα το υπολογίσετε εσεί για να βγάλετε μια αξία. Τώρα... Okay. Θα τα βρείτε αυτό νομίζω. Δεν χρειάζεται να μπω σε περαιτέρω ε, λεπτομέρειε. Οπότε εδώ λοιπόν τώρα φτιάχνω κάτι σαν token LP token. Δηλαδή είναι σαν να φτιάχνω. Ναι, βασικά ένα LP token για να μην σα μπερδέψω παραπάνω. Διότι είναι, γίνεται ένας, ένα, μια συγχώνευση 50-50 και δημιουργούμε λοιπόν έτσι ένα LP token liquidity provider, ένα token για να δώσουμε αυτό το ρευστό για να, για να δουλέψει η πλατφόρμα και πάνω σε αυτό λοιπόν παίρνουμε και το ποσοστό επειδή έχουμε δώσει ρευστό στη πλατφόρμα για να δουλέψει, στηρίζουμε έτσι την πλατφόρμα ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Οπότε κάνουμε την επιβεβαίωση, κάνουμε οποιαδήποτε confirmation μέσω του Metamask, οπότε έχουμε ok αυτό. Αυτό μπορούμε να έρθουμε δηλαδή και έτσι όπως σας το έδειξα, Approve ADA. αυτό το κάναμε πριν, α το κάνουμε άλλη μια φορά. Okay. Και μετά από αυτό λέει Supply, πρέπει να πατήσουμε Supply, οπότε λέει ότι θα, ε, θα λάβω 0,57 αυτό ε, LP token. Αυτό είναι το LP token λοιπόν που θα δώσει από τα 9 ADA και τόσο BNB deposit. Θα δημιουργήσει λοιπόν 0,57, 9 τόσο token. Οκ. Okay. Πατάμε και εδώ την επιβεβαίωση. Λοιπόν και close. Τώρα αναμένουμε εδώ το confirmation πάντα. Παίρνει λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει το confirmation αλλά μπορούμε να πάμε σε αυτό το σημείο μετά μόλις γίνει ωραία. Έχουμε επίσημα πίση, λοιπόν δημιουργήσει αυτό το ε, ποσό. Τώρα πάμε ξανά στο farming εκ νέου και πάμε στο σημείο που ήμασταν εδώ. Ναι για το Οκ ε, okay. και τώρα λοιπόν έχουμε βασικά το, μας λέει ότι έχουμε τόσο διαθέσιμο το οποίο είναι αξίας 27 δολαρίων GetLP όχι πάμε πίσω σε αυτό το σημείο και πατάμε Stake LP Stake LP μας λέει λοιπόν πόσο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή πατάμε Max Confirm επιβεβαίωση εδώ πέρα ε, θέλει λίγο χρόνο να, ναι, να κάνει την επιβεβαίωση λίγα δευτερόλεπτα και έτσι λοιπόν γίνεται η διαδικασία. Έτσι. Ξαναεπενθυμίζω ότι για τη διαχείριση του MetaMask και τι τα λοιπά για να μην επαναληφθώ με τι ίδιε λεπτομέρειε, θα πρέπει να δείτε το βίντεο του MetaMask και να κάνετε σίγουρα ότι ξέρετε να διαχειριστείτε σωστά το MetaMask. Οπότε λοιπόν, τώρα είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε κέρδο ε, λάβω τώρα από αυτά τα λίγα που έβαλα θα εμφανιστεί εδώ πέρα σε BSWAP. Θα το πάρω λοιπόν σε BSWAP εδώ πέρα, αλλά είναι OK. Ε, και μπορώ να, ανα πάσα στιγμή να κάνω unstaking, unstake εδώ πέρα, η μέρο του ή όλο το ποσό και να το επιστρέψω πίσω, πίσω πάλι στο liquidity και να, ε, να το πάρω μετά πίσω σε ADA και Binance Coin. Ε, να το πάρω λοιπόν πάλι μισό-μισό. Αλλά αυτό λοιπόν τώρα, αυτή είναι η διαδικασία για να ξεκινήσει να δουλεύει το, ε, το farming. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε κάτι, ε, να έχετε κάτι υπόψη σας όσο αφορά το farming και είναι το impairment loss. Εδώ τώρα υπάρχει ένα άρθρο και βίντεο από την Binance το οποίο λοιπόν εξηγεί ακριβώ τι σημαίνει αυτό και ουσιαστικά λοιπόν με απλά λόγια είναι το εξή. Όταν καταθέτουμε ένα ζευγάρι, οποιοδήποτε ζευγάρι λοιπόν εδώ για farming ανάλογα με το πόσο ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές αυτών των δύο κρυπτονομισμάτων όταν κάνουμε unstake μετά από μια μέρα ή μετά από μια εβδομάδα ή μήνα χρόνο αν από το πόσο θα τα αφήσει κάποιο για farming όταν κάνουμε λοιπόν Unstake, δεν θα είναι τα ίδια ποσοστά που, κάνουμε, που βάλαμε στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να έχω για παράδειγμα 7 ADA από τα νέα που έβαλα και να έχω παραπάνω σε Binance Coin ή λιγότερο Binance Coin και περισσότερο ADA. Και αυτό λοιπόν ε, κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μια μεχή χασούρα στο farming. Αλλά συνολικά δεν επηρεάζει ε, σημαντικά το κέρδος ε, για να για να, ας πούμε, για να θεωρήσει κάποιο σαν μεγάλο πρόβλημα για να μην κάνει farming. Και αυτό λοιπόν θα σα το αφήσω να το δείτε ακριβώ από την πλατφόρμα για το τι είναι και πώ δουλεύει. Πρακτικά, εγώ έχω δει ότι ειδικά με κρυπτονομίσματα με, με σταθερά projects όπω είναι ADA, Polkadot, Binance Coin, BitTorrent κτλ. Ε, είναι πολύ μικρή διαφορά και ουσιαστικά δεν έχω χάσει. Έχω κάνει farming και με Win, έχω κάνει farming και με, με BitTorrent. Είναι πολύ ελάχιστη η ε, χασούρα που έχει κάποιο σε αυτό. Αλλά για να μην μου πείτε ότι δεν το να μου πείτε μετά ότι δεν το ξέρατε ή δεν σα το είπα κτλ. Όσοι θέλετε, δείτε το και το τι ακριβώ είναι για να ξέρετε και αυτέ τι πληροφορίε. Και ανα πάσα στιγμή λοιπόν όταν θέλετε να βγάλετε, να κάνετε unstake και να χρησιμοποιήσετε δεν έχετε κάποιο περιορισμό, δεν τα κλείνετε για μια περίοδο ας πούμε Ενό μήνα-τριών μηνών, φάση κτλ. Για να έχετε δεσμευμένα τα χρήματα μέσα, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα κάνετε αν στέικ και ξανά στέικ και ξανά να προσθέσετε μέσα και να κάνετε farming. Οπότε αυτή ήταν η τεχνική διαδικασία. Σω να το είπα λίγο γρήγορα, αλλά μπορείτε να το δείτε σιγά-σιγά σε συνδυασμό και με τα άλλα βίντεο και το MetaMask και να κάνετε όλη την τεχνική διαδικασία. Τα βήματα πάντω είναι πλήρη καλυμμένα σε αυτό το βίντεο και στο βίντεο για το MetaMask για όλε τι μεταφορέ και τη διαχείριση κτλ. Οκ, okay. ε, αυτά λοιπόν. Δείτε τι κρυπτονομίσματα έχετε και τι θα θέλατε να κάνετε farming, και αν θέλετε να κάνετε farming. Είναι στη δική σα επιλογή για το αν θέλετε. Εγώ απλά οφείλω να σα δώσω τι τεχνικέ διαδικασίε και να σα ενημερώσω για το τι υπάρχει. Και από εκεί και πέρα εσεί αποφασίζετε μόνοι σα για το αν θα κάνετε κάτι ή όχι. Απλά να δείτε τι επιλογέ έχετε μέσα και πώ δουλεύει τεχνικά η όλη διαδικασία. Τώρα, για να ξεκινήσετε, λοιπόν, έχετε και ένα link. Ε, αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα σε αυτή τη πλατφόρμα, έχετε και ένα link από κάτω που σας δίνει και ένα μικρό ποσοστό bonus στο 0,5 με 1% κοντά. Αν ξεκινήσετε από αυτό στο farming, όταν κάνετε farming, λοιπόν, ένα επιπρόσθετο bonus. Ε, αυτά λοιπόν. Αν έχετε οποιοδήποτε απορία, φυσικά γράψτε την από κάτω σε αυτό εδώ το βίντεο και ευχαρίστω να σας βοηθήσω με την πρώτη ευκαιρία. Ε, για κάτι πιο πριβέ, στείλτε μου στο Instagram. Ακολουθήστε με στο Twitter για άμεση ενημέρωση και στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση εγγραφή στο κανάλι λοιπόν αν δεν έχετε κάνει ακόμα like στο βίντεο αν σας άρεσε και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και καλά κέρδη.